Η σημερινή Περιφερειακή Αρχή δεν έχει αντιληφθεί ότι ασκεί δημόσια διοίκηση. Δεν μπορεί να λειτουργούμε με έναν έτσι τρόπο πρόχειρο, χωρίς έτσι να είμαστε σύμφωνοι με τους κανόνες λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και με την νομιμότητα. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα απίθανα. Αν εσείς πιστέψετε, δείτε πουθενά, δηλαδή στο ιστορικό, δηλαδή η σημερινή Περιφερειακή Αρχή πρωτοτυπεί έτσι σε πάρα πολλά θέματα. Και αυτό το λέω γιατί θα πω και στη συνέχεια. Δηλαδή δεν πιστεύω να έχει ξανασυμβεί πουθενά μα πουθενά σε αυτοδιοικητικό, ο οποίος το παραδέχεται. Το παραδέχεται όμως μετά από 25 μέρες από το γραπτό ερώτημα της κυρίας Δημπηλιάδου που ρωτούσε τι είναι ο λογαριασμός αυτός. Ότι ξέρετε, ναι, κατατέθηκαν τα λεφτά στον προσωπικό μου λογαριασμό για λόγους, λέει, διαφάνειας και ευελιξίας. Η διαφάνεια και ευελιξία, κύριε Παρά, δεν είναι με την έννοια, δεν είναι συνώνυμες λέξεις. Διαφάνεια σημαίνει ότι κινείσαι με νόμους νομιμότητα, με λόγους, σύμφωνα με την νομιμότητα. Ευελιξία σημαίνει ότι κινείσαι σε περιπτώσεις που τέλος πάντων θες να κρύψεις κάτι και δεν είναι απόλυτα σύνομη όσον αφορά τη διαδικασία. Σας έκανε εντύπωση που το έλεγε, λέτε, πολύ δυνατά και ξεκάθαρα πριν από λίγες μέρες, ότι είναι οι λόγοι νομιμότητας, και την στιγμή που το έλεγε αυτό, από ό,τι θυμάμαι, δεν ξέραμε ότι έχει προηγηθεί και μία ακόμη δωρεά το 2014. Ναι, και αυτό είναι, δηλαδή... Είναι δύο οι δωρεές. Είναι μία απόκριση ενός στοιχείου και μετά, όταν, ας πούμε, πήγε το θέμα στη Βουλή, γιατί προσέξτε. Πάει εκεί τώρα, ναι. Είναι μια παράτυπη πράξη. Δεν έχει ξανασυμβεί πουθενά σε λογαριασμό αυτοδιοικητικού μια δωρεά η οποία έπρεπε να μπει σε κωδικό της περιφέρειας, να μπαίνει σε ένα προσωπικό λογαριασμό. Και πιθανόν, ας πούμε, στα πλαίσια της έρευνας που δεν ξέρω, δεν είμαι νομικός. Ναι, εντάξει. Αυτοί που είναι να κάνουν, να το κάνουν. Διαταχθεί εισαγγελική έρευνα, και όταν διατάσσεται εισαγγελική έρευνα, μπορεί να ανοίξει και ο λογαριασμός του κ. Καρυπίδη. Εκεί θα φαινόταν και η πρώτη δωρεά. Στην οποία, ας πούμε, έγινε και αυτή με μια διαδικασία. Δεν ξέρω, καταρχήν οι δύο εισηγήσεις και οι δύο αποδοχές των 2.000 ευρώ με ένα χρόνο σχεδόν διαφορά γίνανε με εισήγηση μόνο του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών του κ. Καρυπίδη. Ναι. Και δεν αναφέρεται πουθενά στην εισήγηση, κύριε Παραρά, ότι είναι ο προσωπικός λογαριασμός του κ. Καρυπίδη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν, δηλαδή σε κάποια φάση, σε κάποιες δηλώσεις που άκουσα προχθές στα στιγμιότυπα και την προηγούμενη από την Οικονομική Επιτροπή που έγινε και εχθές και την προηγούμενη εβδομάδα, προσπάθησαν κάποιοι αυτοδιοικητικοί να ρίξουν ευθύνες στους υπηρεσιακούς παράγοντες. Επαναλαμβάνω, οι δύο εισηγήσεις που έγιναν ήταν μόνο του κύριου Κεχαγιά. Δεν υπήρχε ούτε πληροφορίες ούτε εισήγηση της αντίστοιχης Οικονομικής Υπηρεσίας Έδρας 3 Δευτέρου του 2015. Και 28 Δεκάτου του 2015, για δύο ποσά των 2.000 ευρώ. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν μπορεί και αντιπεριφερειάρχης να είσαι, να εισηγείς ένα θέμα που είναι οικονομικής φύσεως και να μην έχεις εισήγηση από την οικονομική υπηρεσία. Και μάλιστα το πρώτο ποσό, κύριε Παραρά, που το μάθαμε πριν 3-4 μέρες, ναι, στο δελτίο τύπου του κύριου Κεχαγιά, η κατάθεση από την Πειραιώς έγινε 31 Δεκάτου του 2014, και η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής πάρθηκε μετά από 35 μέρες. Ναι, πάρθηκε 3 Δευτέρου, νομίζω. Ναι. Το δελτίο τύπου του κ. Κεχαγιά έλεγε ότι ζήτησε από την Πειραιώς μια χορηγία για τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των υπαλλήλων της περιφέρειας. Το ποσό μπήκε 31 Δεκάτου. Εκδήλωσε αυτές γίνονται συνήθως λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Και όταν τελικά μπήκε το ποσό 3 Δευτέρου σαν θέμα Οικονομικής Επιτροπής, τελικά πέρασε, ας πούμε, στο λογαριασμό. Ξέρετε κάτι, ναι. Στο λογαριασμό του κ. Καρυπίδη με την αιτιολογία για δημόσιες σχέσεις του περιφερειάρχη. Πολύ προχειρότητα, παρατυπίες, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή, ασχολούμαστε τώρα περίπου 20 μέρες για ένα θέμα το οποίο κάλλιστα με μια έτσι συμβουλή να έχει λυθεί. Εγώ τα ερωτήματα είναι πολλά, κύριε Παρά. Θέλω να ρωτήσω, ας πούμε, τα λεφτά που ήταν για την περιφέρεια, αυτά τα λεφτά φαίνονται στους προϋπολογισμούς της περιφέρειας του 2015 και του 2016. Να είστε σίγουρος ότι δεν φαίνονται. Προχθές, εχθές στην Οικονομική Επιτροπή, έκανε εισήγηση ο κύριος Καρυπίδης να τροποποιηθούν εκείνες οι αποφάσεις. Προσέξτε τώρα, τα λεφτά αυτά μπήκαν σε προσωπικούς λογαριασμούς, τα δύο ποσά του κύριου Καρυπίδη. Αυτά τα λεφτά τώρα πρέπει να επιστρέψουν. Για να επιστρέψουν, πρέπει ο κύριος Καρυπίδης από το λογαριασμό του να τα καταθέσει σε λογαριασμό της περιφέρειας. Ναι. Η Οικονομική Επιτροπή, κύριε Παραρά, δεν συνεδριάζει για προσωπικούς λογαριασμούς ούτε του κύριου Παραρά, ούτε του κύριου Καρυπίδη, ούτε του κύριου Σαββόπουλου. Άρα δεν υπάρχει θέμα διαδικασίας τέτοιας να πει ότι από τον ένα λογαριασμό πηγαίνουν στον άλλο. Δεν είναι απλό το θέμα. Ναι. Και θυμηθείτε το ότι η απόφαση που πήρε προχθές η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία, γιατί τα μέλη της συμπολίτευσης της παράταξης του κύριου Δακή ψηφίσανε λευκό, για μένα στον έλεγχο νομιμότητας θα κριθεί
μη σύμφωνοι με τους νόμους. Το είπατε και μόνο σας. Εσείς είπατε νωρίτερα ότι είναι το μοναδικό παράδειγμα σε όλη την Ελλάδα. Ότι έχει γίνει κάτι αδύσκολο σε άλλη περιοχή. Δεν ξέρω τι να σας πω. Ναι, το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα όμως. Έχει μπλέξει το πράγμα. Βλέπω ότι δεν. Και θα έπρεπε ο κύριος Καρυπίδης να ζητήσει δημόσια συγγνώμη γι' αυτό το. Και όχι να χαρακτηριστεί. Να χαρακτηρίσει νομική πλάνη την όλη ιστορία. Ενώ πριν μια εβδομάδα κατηγορούσε την κυρία Ζεμπιλιάδου ότι ψεύδεται και ναι, τέλος ναι. πάντων. Θα αποδείξει την αλήθεια, να βγει να πει την αλήθεια κτλ. Τέλος πάντων να κάνει μια κατάθεση από τον προσωπικό του λογαριασμό στους κωδικούς της περιφέρειας, γιατί με αυτόν τον τρόπο πλέον επιστρέφουν χωρίς απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Δεν ξέρω τώρα δηλαδή και οι δύο αποφάσεις που πήραν νομιμότητα, αυτές να είστε σίγουρος με τη διαδικασία έτσι όπως εξελίσσεται, ναι. θα κηρυχθούν μη νόμιμοι. Ναι, εξηγήστε μου κάτι όμως τώρα. Η αποκεντρωμένη, για παράδειγμα, εγώ έχω δει μια εγκριτική της απόφαση μόνο. Έχει διαφορετική ημερομηνία. Μόνο. Ναι. Το είδα στο site σας, μου προκαλεί πραγματικά εντύπωση. Περιμένετε να το πούμε για να καταλάβει και ο κόσμος που το έχει δει. Λέω απλώς ότι η αποκεντρωμένη έχει έγκριση της απόφασης του 15 του Δεκεμβρίου, που σημαίνει ότι την έχει νόμιμη την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Πρώτα αυτό. Ναι. Αυτό δεν ξέρω, είναι έτσι. Δηλαδή, η αποκεντρωμένη, όταν λέμε ελέγχει, ο λογαριασμός δεν ελέγχεται πιανού είναι, τι νος είναι. Κοιτάξτε, τι σημαίνει ελέγχουμε νομιμότητα απόφασης. Κύριε Παραλά, ο προγραμματισμός περιφέρειας έχει πάρα πολλούς κωδικούς. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, θεωρούσε αυτονόητο ο υπάλληλος, προφανώς πιστεύω, ότι μπαίνουν σε. Εσείς θα πιστεύατε, ως υπάλληλος της αποκεντρωμένης, θα πιστεύατε ότι θα μπορούσε να κατατεθεί μια δωρεά σε προσωπικό λογαριασμό ενός αυτοκινήτου. Ένα λεπτό όμως. Εγώ μαθαίνω ότι. Ένα λεπτό. Πιθανώς θα πλαίσει νομιμότητας ο υπάλληλος να όφελε να ελέγξει και τον προϋπολογισμό. Αλλά μάλλον θεώρησε. Πέρα από αυτό όμως, ένα λεπτό. Εδώ φαίνεται ότι στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δεκεμβρίου του περασμένου, από την ομάδα σας, ο κύριος Κιωσές έκανε και ερώτημα τι είναι ο λογαριασμός. Και εκεί λένε ότι δεν του απήντησαν ότι είναι προσωπικός του κυρίου Καρυπίδη. Του το άφησαν ανοιχτό. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Ο κύριος Κιωσές, εμένα που συζητάμε γιατί είναι μέλος και του συνδυασμού. Καταλάβατε τώρα τι. Κατάλαβα, έτσι. Κατάλαβα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν το ρώτησε το Δεκέμβριο και δεν το απήντησαν, με συγχωρείτε. Ήτανε, καταρχήν είναι 100% σίγουρο ότι δεν γνώριζε κανένας από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μόνο ο κύριος Τσεχαγιάς γνώριζε. Δεν πιστεύω ότι τα άλλα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ομάδας κ. Καρυπίδη να γνώριζαν. Δεν φαινόταν πουθενά στην εισήγηση και το παραδέχτηκε σε μένα ο κύριος Κιωσές ότι. Δεν ήξερανε ότι ο λογαριασμός αυτός είναι του κύριου Καρυπίδη. Αλλιώς δεν το ψήφισαν. Γιατί ο κύριος Κιωσές και ο κύριος Μαργαρίτης το ψήφισαν στις δύο πρώτες συνεδριάσεις όσον αφορά την αποδοχή του ποσού. Και μένα προσωπικά μου είπε ότι ρώτησε και δεν απαντήθηκε, γιατί θεώρησαν ότι είναι λογαριασμός. Άρα λοιπόν επιβεβαιώνεται ότι όντως ρώτησε ο κύριος Κιωσές σε ποιον ανήκει ο λογαριασμός, απλά δεν του απήντησε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Δεν απαντήθηκε. Λέει. Δεν ξέρω. Και κάθε φορά που δημόσια τοποθετείται τόσο ο κύριος Καρυπίδης, τόσο και ο κύριος Σιχαγιάς για αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, μαθαίνουμε νέα πράγματα και εκτίθεται περισσότερο. Θα έπρεπε να ζητηθεί δημόσια συγγνώμη για αυτό το λάθος, να μην εμπλέξουν, επαναλαμβάνω, καθόλου υπηρεσιακούς παράγοντες, γιατί δεν είχαν καμία συμμετοχή και οι δύο εισηγήσεις ήταν προσωπικά από τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, τον κύριο Κεχαγιά, χωρίς να εμπλέκεται πουθενά ακόμα η δημόσια υπηρεσία. Και επαναλαμβάνω, είναι μια πανελλαδική πρωτοτυπία στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Δημόσια να παραδέχεται. Ερετός ότι κατατέθηκαν σε λογαριασμό του λεφτά που ήταν να κατατεθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση την οποία εκπροσωπεί. Οι ενέργειες που κάνουμε ως αυτοδιοικητικοί δείχνουν την αντίληψη με την οποία διαχειριζόμαστε το δημόσιο χρήμα. Πιστεύω ότι ήταν, επαναλαμβάνω, δείχνει την αντίληψη με την οποία κινείται ο κύριος Καρυπίδης και ο κύριος Τσεχαγιάς. Δεν έχει να κάνει με την αξία του ποσού. Ήταν μεγάλο ατόπιμα από πλευράς περιφερειακής αρχής. Και μάλιστα να προσπαθούν και δημόσια να το υπερασπιστούν. Εγώ θέλω να συγχαρώ την κυρία Ζεμπιλιάδου, γιατί πραγματικά ασχολείται πάρα πολύ με τα της αντιπολίτευσης, το οποίο είναι πλήγμα για το κύρος της περιφερειακής αρχής και για το ήθος. Και θέλω να τονίσω έτσι ότι έχουμε χάσει την ουσία, κύριε Παραλά. Δηλαδή, προσέξτε, με το που ανέλαβε περιφερειακή αρχή ο κύριος Καρυπίδης μαζί με τα εκλεγμένα μέλη του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δηλαδή, ασχολούμαστε κάτι 15ήμερα, 20ήμερα. Ας πούμε, θυμάστε στο μήνα πάνω, ας πούμε, είχαν κάνει ολόκληρο θέμα με τις χαμένες επιταγές. Το θίξατε κιόλας στον πρόλογο της εκπομπής. Θα σας θέσω και ερώτημα γι' αυτό. Είχαν 24 ώρες τις επιταγές και κατηγορούσαν τους πάντες. Και πάλι οι υπηρεσιακοί παράγοντες, αν θυμάστε, για ένα διάστημα περάσαν έναν. Έτσι, μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μια διαδικασία που διέρευσε η πληροφορία και ότι ευθύνονται οι υπάλληλοι. Δεν μπορεί δημόσιο χρήμα να μπει σε προσωπικό λογαριασμό. Και ας βγει ο κύριος Καρυπίδης να μας πει τα 2.000 που κατατέθηκαν πέρσι, πώς θα διαχειρίσει αυτό που είχατε πει προηγουμένως.
Ναι, πώς θα διαχειρίσει. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι, δηλαδή, το καλύτερο για να μπορέσει και ο ίδιος. Για να μπορέσει. Έδωσα, ναι, 50 ευρώ εδώ και έδωσα 100 ευρώ. Θέλεις να βοηθήσεις, υπάρχουν διαδικασίες που μπορείς να βοηθήσεις. Ήταν απαράδεκτο, ατόπιμο και πιστεύω ότι θα έχει συνέχεια όσον αφορά την εισαγγελική έρευνα, γιατί δεν μπορεί να ασκούμε διοίκηση δημόσια, λες και διαχειριζόμαστε, ξέρω εγώ, έναν πολιτιστικό σύλλογο.